Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή. Έχω θέμα εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας κάθε Κυριακή, 5 με 6 το απόγευμα. Σήμερα αργήσαμε και λίγο. Βγαλμένος λοιπόν από τα σπλάχνα της κοινωνίας των πολιτών, όπως διαβάζουμε, των κινημάτων και του αριστερού διεθνούς ακτιβισμού. Ο Βαγγέλης Πισίας είναι ο εκλεκτός των οικολόγων πράσινων για να οδηγήσει το κόμμα στις ευρωεκλογές το 2014. Εξελέγει μάλιστα με ικανή διαφορά ψήφων από τους συνυποψήφιους που βάλαν την υποψηφιότητα για τις ευρωεκλογές. Θα τον καλησπερίσω αμέσως. Είναι και καθηγητής στο ΤΕΙ της Αθήνας. Ο Βαγγέλης Πισίας είναι σήμερα μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Φυσικά σήμερα θα κληθείτε να απαντήσετε και σε ερωτήσεις τηλεθεατών, διότι και εμείς θα μάθουμε για τους οικολόγους πολλά, διότι το τελευταίο διάστημα νομίζω ότι είστε λίγο αποκλεισμένοι από τα μίντια. Δεν ξέρω αν έχετε την ίδια άποψη. Είμαστε αποκλεί. Σταθερά αποκλεισμένοι από τα μίντια. Ενώ δεν ήσασταν όμως στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Το 2009. Το 2009. Είχατε προβληθεί αρκετά. Ναι, το 2009. Ναι. Mm-hmm. Πού οφείλεται αυτό, πιστεύετε, κύριε Πισία? Πιστεύω ότι γίνεται μια προσπάθεια αναδιαμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού. Περισσότερο ο διπολισμός ενδιαφέρει. Ενδιαφέρονται ακόμα και αυτοί που ίσως δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν, αλλά κάποιοι ενδιαφέρονται για να δημιουργήσουν ένα διπολικό σύστημα. Πάντως. Και ναι. Τους άλλους γύρω τους προσπαθούν και αυτούς να τους τακτοποιήσουν, ώστε να τους έχουν σαν ενδιάμεση δύναμη να τους γύρουν πότε από εδώ, πότε από εκεί. Αυτό το είδαμε την τελευταία χρονιά και αυτό συνεχίζεται. Πάντως το 2009 στις ευρωεκλογές είχατε πάρει ως οικολόγοι πράσινοι 3,49% από το αρχείο. Μου ευχαριστήσω την Διονυσία τη Μανολίτση, την εργάτη δάμου που τα βρήκε αυτά. 3,49%, δηλαδή σε ψήφους 173.589. Και εκλέξατε φυσικά έναν ευρωβουλευτή. Έναν ευρωβουλευτή που παραμένει μέχρι και σήμερα. Κάτι περισσότερο, ναι. Γύρω στις 180.000-190.000. Πήραμε στις εθνικές εκλογές. 173.000 στις βουλευτικές, στις εθνικές δηλαδή, του 2009. 2,53% δεν μπήκατε στη Βουλή για λίγους ψήφους σχετικά. Ναι, αλλά το 2012 πλησιάσαμε τις 200.000 και για ένα 0,07%. Ναι, ναι, το Μάιο του 2012 είχατε 185.386 ψήφους ή 2,93%. Ακριβώς. Και τον Ιούνιο του 2012 πέσατε όμως πάρα πολύ. Πέσαμε κατακόρυφα. 54.000 ψήφους μόνο, 0,88%. Τώρα, εσείς είστε ο επικεφαλής του Ευρωψηφοδελτίου. Θα ηγηθείτε λοιπόν του κόμματος για αυτές τις ευρωεκλογές που έρχονται. Και επειδή όλη αυτή την εβδομάδα διαβάζουμε το βιογραφικό σας, είστε φυσικά και ακτιβιστής, φημισμένος για κάποια πράγματα που έχετε κάνει, όπως το καράβι για τη Γάζα. Έχετε ένα μεγάλο ιστορικό. Θα αρχίσουμε σιγά σιγά και θα σας ρωτήσω κιόλας και για το συγκεκριμένο κομμάτι. Είχε γίνει τα χρόνια αυτά, πριν μερικά χρόνια που είχε γίνει ιστορία με το καράβι αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, από καθηγητής στα ΤΕΙ, πώς αποφασίσατε να μπείτε επικεφαλής, να ασχοληθείτε με την πολιτική και φυσικά να μπείτε επικεφαλής στο Ευρωψηφοδέλτιο? Ποιος σας έκανε την πρόταση και πώς αποφασίσατε ξαφνικά? Να σας πω, έχω ένα παρελθόν πολιτικό και εγώ. Mm-hmm. Όχι όμως χρόνια με τους οικολόγους. Της δικτατορίας, ναι. Στα χρόνια του αντιδικτατορικού αγώνα και αυτά κάπου υπάρχουν, κάπου καταγράφηκαν τότε. Είναι η αλήθεια ότι δεν μπήκα σε κομματικούς σχηματισμούς για τα επόμενα 35 χρόνια της ζωής μου και όταν μου ζητήθηκε από παλιούς οικολόγους, όπως τα έλεγα, και από μια νεότερη γενιά οικολόγων να εκθέσω την υποψηφιότητά μου, άρχισα να βασανίζομαι. Μάλιστα. Έπρεπε δηλαδή να, όχι μόνο να επανασυνδεθώ με έναν κομματικό χώρο, που ήμουν απλό μέλος, για πολλά χρόνια ήμουν μέλος. Ήμουνα μέλος και λόγω της ιδιότητάς μου. Ασχολούμαι με το περιβάλλον, γιατί ασχολούμαι με τα νερά, με τη διαχείριση των υδατικών πόρων. Και έτσι υπήρχε μια συνάφεια με ένα κέριο θέμα, το θέμα του νερού, το οποίο απασχολεί όσους ασχολούνται με τα θέματα του περιβάλλοντος. Το μεγαλύτερο μου πρόβλημα ήταν ότι έπρεπε να βγω από τον χώρο του ακτιβισμού, ο οποίος έχει μια άλλη φιλοσοφία και ο οποίος κινείται με ένα διαφορετικό τρόπο ο κόσμος που βρίσκεται στον χώρο του ακτιβισμού. Που λίγο πολύ τα κόμματα τα κρατάει σε μια απόσταση. Έπρεπε συνεφώς να γίνει μια αλλαγή στη ζωή μου, θα έλεγα. Θεώρησα και εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο χώρος των οικολόγων πράσινων δεν είναι ατυπικό κόμμα. Και πίστεψα, ακόμα το πιστεύω και ελπίζω να μην διαψευστώ, ότι
Είναι ένας χώρος ο οποίος μπορεί να αναπτύξει ακτιβισμό. Άλλωστε, οι οικολόγοι έγιναν γνωστοί, οι πράσινοι έγιναν γνωστοί τη δεκαετία του 80 και από τότε δημιούργησαν κόμματα στην Ευρώπη και αλλού και αναπτύχθηκαν επειδή ανέπτυξαν δράσεις. Ξέρετε, βγήκαν στον δρόμο, βγήκαν για τα θέματα της ειρήνης. Αν ρωτήσετε, αν κάνετε ένα γκάλωπ και ρωτήσετε τον κόσμο και τους ρωτήσετε τι είναι οι οικολόγοι πράσινοι, ποιες είναι οι απόψεις τους, δύσκολα θα βρεθεί κόσμος ο οποίος θα πει συγκεκριμένα πράγματα για τις απόψεις του κόμματός σας. Και ξέρετε γιατί σας το λέω, γιατί έχουν συνδυάσει περισσότεροι το θέμα ή τη λέξη, πάρτε το έτσι, τη λέξη οικολόγοι με κίνηση οικολογική, οικολογικά θέματα. Περιβαλλοντιστές τους, περιβαλλοντιστές. Περιβαλλοντιστές. Θέλω να σας έχετε διαβάσω τις βασικές αρχές όπως τις βρήκαμε εμείς για το κόμμα σας. Και αυτό το κάνω για έναν πολύ απλό λόγο. Επειδή μας βλέπουν πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι από το διαδίκτυο και φυσικά και μεγαλύτερων ηλικιών. Να καταλάβουμε σήμερα, πέραν των πολιτικών απόψεών σας, τι είναι συγκεκριμένα αυτό το κόμμα και ποιες είναι και κάποιες από τις προτάσεις του. Σας διαβάζω λοιπόν μερικές βασικές αρχές όπως έχουν αποτυπωθεί. Βασικές αρχές λοιπόν των οικολόγων πράσινων, όπως καθορίζονται από το καταστατικό τους, είναι οι εξής. Η αειφορία, όπως τη διαβάζουμε. Σωστά. Η κοινωνική δικαιοσύνη. Πολύ η μη σωστά. Βία, η άμεση και συμμετοχική δημοκρατία, ο σεβασμός στην ποικιλότητα, η αποκέντρωση και η επικουρικότητα, η προστασία και αποκατάσταση των φυσικών οικοσυστημάτων, η ποιότητα ζωής, η ατομική και κοινωνική ευθύνη και η ισονομία. Η ιδρυτική τους διακήρυξη. Πολύ ωραία όλα αυτά. Ισχύουν αυτά, έτσι. Ισχύουν ωραία. Και πολύ ωραία. Η ιδρυτική τους διακήρυξη ορίζει την οικολογία ως δημιουργική, ριζοσπαστική, αυτόνομη, ενεκτική, διεθνιστική, ειρηνιστική, κινηματική, αυτοδιοικητική, συμμετοχική, φεμινιστική, αλληλέγγυα, αντικαταναλωτική, αντιαυταρχική και εναλλακτική. Επίσης, είναι το μοναδικό πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα που τάσσεται υπέρ της εφαρμογής των συνθήκων για τις μειονότητες και τις λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες στην Ελλάδα. Ομολογώ ότι αν αυτό το διαβάσει κάποιος 15χρονος, 16χρονος και 18χρονος και 20χρονος, ναι, δεν θα καταλάβει. Ναι. Δεν θα καταλάβει. Και σας ρωτάω ευθέως λοιπόν, για πείτε μας μερικές απόψεις του συγκεκριμένου κόμματος και φυσικά θα σας πάω μετά στο θέμα των δημοσκοπήσεων. Ωραία. Να σας πω, βλέπουμε στην πολιτική ζωή ότι το κύριο θέμα είναι το θέμα της οικονομίας. Γιατί? Γιατί θεωρείται είναι το κατεξοχήν κοινωνικό θέμα. Ότι η κοινωνία σήμερα, ειδικά που έχουμε την κρίση, βασανίζεται, παιδεύεται. Ένα κομμάτι της κοινωνίας, μεγάλο. Δεν μιλάμε για κάποιους στους οποίους δεν τους έχει θίξει η κρίση. Και αυτό πρέπει να το ξέρουμε και δεν είναι και λίγοι αυτοί. Μιλάμε για αυτούς στους οποίους τους έχει θίξει και μερικούς τους έχει ρημάξει αυτή η κρίση. Αυτό σήμερα τίνει να σκεπάσει τις άλλες ανάγκες του ανθρώπου, τις άλλες διαστάσεις του ανθρώπου. Βέβαια, προέχει ο καθένας από εμάς να έχει ένα πιάτο φαΐ και να μπορεί να καλύπτει και κάποιες ανάγκες του, να στείλει το παιδί του σε ένα σχολείο, το οποίο σχολείο να είναι σωστό σχολείο, να πάει σε ένα νοσοκομείο και να τον περιθάλψουν ανθρώπινα εκεί και σωστά με τα μέσα που διαθέτει σήμερα η επιστήμη. Όμως αυτά δεν φτάνουν. Υπάρχουν τα στοιχεία τα ποιοτικά της ζωής. Τα τελευταία 30 χρόνια είδαμε ότι εμείς σαν κοινωνία κομματιαστήκαμε. Πάψαμε να είμαστε αυτό που πιστεύαμε ότι είναι μια κοινωνία και γίναμε άτομα, ατομάκια θα έλεγα. Η εξατομίκευση και όποια ιδιοτέλεια φέρνει η εξατομίκευση έσπασε τις κοινωνικές σχέσεις, έσπασε τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Δεν έχουμε πια τις παλιές σχέσεις, τις καλές που είχε μια οικογένεια, ένα χωριό, μια γειτονιά. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για το πώς η ίδια η κοινωνία ζει τον εαυτό της. Όμως υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο θέμα. Βλέπουμε ότι μέσα στα τελευταία 30 χρόνια αυτός ο πλανήτης αλλά και αυτή η περιοχή του πλανήτη που βρίσκεται η χώρα μας συνεχώς βυθίζεται σε μια κόπωση. Δεν αντέχει ο πλανήτης αυτά που του έχουμε φορτώσει. Δεν μπορεί να παράγει τόση ενέργεια. Για να παράξει τόση ενέργεια παράγει ρήπους. Δεν μπορεί να διαχειριστεί τόσα σκουπίδια. Για να τα διαχειριστεί δημιουργεί αυτές τις χωματερές τις οποίες και αυτές με τη σειρά τους δεν μπορεί να τις διαχειριστεί. Οι θάλασσες κινδυνεύουν, τα ποτάμια κινδυνεύουν, ρήπη παντού. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του περιβάλλοντος. Δεν καταφέρνουμε να έχουμε μια ανάπτυξη
η οποία παράλληλα να μην τρώμε τις σάρκες μας μέσα από αυτήν. Πρέπει αυτό το ωραίο τοπίο, το οποίο έβλεπες κάποτε, αυτό το ηλιοβασίλεμα, τα καθαρά νερά στα ποτάμια, τις καθαρές θάλασσες, την ποιότητα των τροφίμων, αυτά που τρως, να τρως ένα πορτοκάλι και ένα πορτοκάλι, να τρως μια ντομάτα και ένα ντομάτα. Και βέβαια ξαναέρχομαι πάλι, τις καλές ανθρώπινες σχέσεις. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα ξαναφέρουμε στην επιφάνεια. Αυτά είναι ποιοτικά στοιχεία της ζωής. Περιβαλλοντικά θέματα και κάποια άλλα που μας είπατε. Μάλιστα. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η άποψή σας. Έχετε σχέδιο εξόδου από την κρίση? Ή... Έχουμε βέβαια. Θα θέλατε να μας το πείτε? Να σας πω. Επειδή θα πάτε στην... είστε υποψήφιος φυσικά για την Ευρωβουλή και αν μπείτε στην Ευρωβουλή θα αντιμετωπίσετε όλα αυτά που συμβαίνουν μέσα σε αυτό το θα χώρο. Θα σας πω κάτι, χωρίς καμία έτσι, πρόθεση να, να δείξουμε ότι είμαστε εμείς οι υπερεπαρκείς ή ότι εμείς έχουμε τις θέσεις και άλλοι δεν τις έχουν. Πιστεύω ότι εμείς έχουμε πρόγραμμα και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο σε εκείνη την παλιά ωραία ιδέα των αρχαίων ημών προγόνων, την ολιστική προσέγγιση, να τα βλέπεις όλα δεμένα μεταξύ τους. Όχι ένα πράγμα το περιβάλλον, ένα πράγμα η οικονομία, η τσέπη ξέρω εγώ και ποτέ τον, ποτέ τ' άλλο. Αυτά να τα δέσεις μαζί. Mm-hmm. Αυτά τελικά σου φτιάχνουν για αυτό που λέει ο κόσμος ανάπτυξη, σου φτιάχνουν μια άλλη ιδέα για την ανάπτυξη. Την αηφόρο, την βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτή η βιώσιμη ανάπτυξη έχει τα δικά της οικονομικά, έχει τη δική της οικονομική φιλοσοφία. Σήμερα, εάν δεις πώς θα βάλεις μπρος ξανά να πάνε τα πράγματα, ανοίγονται τεράστιες δυνατότητες από την νέα αυτή αντίληψη. Παλιά το καινούριο αγαθό ήταν το αυτοκίνητο. Πριν 50 χρόνια, 80 χρόνια οι επαναστάσεις, οι τεχνολογικές, εστίαζαν σε καταναλωτικά αγαθά τέτοιου τύπου. Το αυτοκίνητο, το ψυγείο, αυτού του είδους τα καταναλωτικά αγαθά. Σήμερα δεν είναι μόνο αυτά. Σήμερα είναι τα καλά ποιοτικά προϊόντα. Είναι το να μην ρημάζεις, όπως έλεγα πριν, τον πλανήτη, αλλά να πας σε άλλες μορφές ενέργειας. Ανοίγονται τεράστιες δυνατότητες για να αλλάξεις το μοντέλο το ενεργειακό, ούτως ώστε να μην έχουμε, είδατε πριν από λίγο καιρό, τι γινότανε που καίγαμε ξύλα και το πώς δημιουργήθηκε το φαινόμενο της θαλομύχλης. Πρέπει να διαχειριστούμε σωστά τα νερά μας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν σωστά έργα. Είμαστε σε μια άλλη εποχή όπου πρέπει κάθε ποτάμι να αντιμετωπιστεί σωστά. Γιατί? Για να το έχεις αύριο. Αυτή η οικονομία είναι η πιο φτηνή οικονομία. Γιατί είναι η πιο φτηνή η οικονομία? Γιατί δεν καταστρέφει και να χρειάζεται αύριο δεκαπλάσια και εκατονταπλάσια κεφάλαια για να αποκαταστήσει την καταστροφή την οποία επιφέρει. Υπάρχει όμως ένα χρέος, κύριε Πισία. Βεβαίως. Και θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας. Θα σας πω. Για το συγκεκριμένο σε χρέος. Αυτό ειδικά το θέμα, εμείς λέμε ότι το χρέος από μόνο του δεν είναι το κύριο πρόβλημα. Εμείς θεωρούμε ότι το χρέος είναι ένα μέτωπο στο οποίο πρέπει να παλέψουμε και να διεκδικήσουμε την καλύτερη δυνατή διαπραγμάτευση. Ωστόσο, να μην κοροϊδευόμαστε και να μην κοροϊδεύουμε και αυτούς που μας βλέπουν. Ο πλανήτης έχει μπει στα δύσκολα. Η ανθρωπότητα έχει μπει στα δύσκολα. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 28-29% του παγκόσμιου ΑΕΠ αυτής της πίτας, του παγκόσμιου ΑΕΠ σήμερα, θα έχει μόλις το 16% σε 30 χρόνια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες από το 25% θα κατέβουν και αυτές το 15%. Γύρω στο 40% του μεριδίου των αναπτυγμένων σήμερα χωρών, Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες, θα χαθεί προς όφελος αναδυόμενων οικονομιών και αναδυόμενων χωρών. Άρα ο πλανήτης μετατοπίζεται. Κίνα, Ινδία, Βραζιλία, Ρωσία, Νότιο-Αφρικανική, Νότιος Αφρική. Προς τα εκεί πηγαίνει το βάρος. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε δύσκολη θέση. Οι δείκτες παραγωγικότητας δεν μπορούν να δώσουν αυτά που έδωσαν τα προηγούμενα 30 χρόνια. Και το μοντέλο το οποίο υιοθέτησε ο αναπτυγμένος κόσμος, που ήταν χρηματοοικονομικό μοντέλο, χρηματοπιστωτικό, ήταν δηλαδή το φούσκωμα μιας χρηματοοικονομικής σφαίρας, ούτε και αυτό αντέχει. Η εποχή που ερχόντουσαν τα υπερκέρδη από εκείνη τη μεριά του πλανήτη και ερχόντουσαν και δημιουργούσαν κάποια εισοδήματα, τριτογενή εισοδήματα στις χώρες τις ευρωπαϊκές και στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει τελειώσει. Οι φούσκες κάνουν μία μετά την άλλη. Ποιο είναι το θέμα τώρα? Ότι ενώ
Η Ευρώπη έχασε τη μάχη της παραγωγής, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει τώρα να ξαναμπούν στη μάχη της παραγωγής. Η Ελλάδα, τη θυμάστε την Ελλάδα πριν 30-40 χρόνια. Το πέραμα έσφιζε από ζωή. Υπήρχαν μικρά ναυπηγεία εκεί, αλλά πολλά μικρά ναυπηγεία. Το πέραμα, το κερατσίνι, ζήσανε από αυτά. Είχαμε και άλλα ναυπηγεία. Είχαμε υφαντουργία. Είχαμε κλάδους μεταποίησης προϊόντων. Ξέρετε ότι είχαμε πολύ καλή μεταλλουργική βιοτεχνία. Είχαμε πολύ καλή μηχανουργία. Αυτά όλα τα θυσιάσαμε στο βωμό μιας οικονομικής ανάπτυξης. Κυρίως από το τριτογενή τομέα, επιδοτήσεις, τα λεφτά πήγαν από εδώ, πήγαν από εκεί. Ξεθεμελιώσαμε την οικονομία της χώρας. Λέμε εμείς τώρα να ξαναξεκινήσουμε ανασυγκροτώντας τον παραγωγικό ιστό. Πρέπει να δουλέψουμε, να το πούμε αλήθεια. Μην περιμένουμε, δεν μπορούμε να λάβεις παρά του μη έχοντος. Δεν θα μας δώσουν λεφτά οι άλλοι. Μπορούμε κάποια κεφάλαια μπορούν να έρθουν, κάποιες επενδύσεις να γίνουν. Πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να φαγωθούν. Δεν πρέπει να αρχίσουμε να ξετρυπάμε, να ανοίγουμε δρόμους, οι οποίοι οι δρόμοι δεν σου αποφέρουν. Για να σου αποφέρει κάτι, πρέπει να είναι κάτι το οποίο συνεχίζει να παράγει. Πρέπει συνεπώς να μην χαθούν τα χρήματα, τα όποια χρήματα, οι δημόσιες επενδύσεις, να μην πάνε σε μεγάλα δημόσια έργα. Είναι ξεπερασμένος κενησιανισμός αυτός. Έχει τελειώσει αυτό το μοντέλο. Να πάμε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να αναπτύξουμε την πρωτοβουλία των ανθρώπων. 3-5 άνθρωποι μαζί, να παράξουν κάτι, να υποκαταστήσουμε τις εισαγωγές, να κάνουμε εξαγωγές. Αυτή τη στιγμή εμείς επισκεπτόμαστε τις μικρές και μεσαίες βιοτεχνίες και βιομηχανίες της χώρας. Έχουμε δημιουργήσει έναν ιστό γύρω στις 60 μονάδες, τις οποίες πάμε, περνάμε μια μέρα, μιλάμε με τους ανθρώπους. Υπάρχει ακόμα σε αυτή τη χώρα ένα πνεύμα δημιουργικότητας και παραγωγικότητας. Αυτό πρέπει να ενισχυθεί. Βέβαια αυτό θα πρέπει να γίνει με κάποιες προδιαγραφές. Πρέπει να έχεις πράσινες προϋποθέσεις, σημαίνει δηλαδή δεν παράγω και ταυτόχρονα ρυπαίνω. Σημαίνει ότι αυτό το οποίο παράγω παράγει μια αξία χρήσης, δεν είναι μια σαχλαμάρα. Είναι μια αξία χρήσης που καλύπτει πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων. Σημαίνει ότι οι συνθήκες εργασίας μέσα εκεί είναι σωστές συνθήκες εργασίας. Δεν δουλεύουμε με την μαύρη εργασία. Οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι ικανοποιημένοι. Κανόνες, συνθήκες δικαίου και περιβάλλον εργασιακό σωστό. Εάν τα εξασφαλίσουμε αυτά και προχωρήσουμε αναπτύσσοντας κιόλας δραστηριότητες που έχουν σχέσεις με την παραγωγή μεθόδων και προϊόντων περιβαλλοντικής ταυτότητας, τότε θα μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Ναι. Έχουμε επεξεργασμένο σχέδιο πάνω σε αυτά και πιστεύουμε ότι το 1.500.000 άνεργοι εκεί θα βρουν τη διέξοδό τους. Ούτε μικρές μπορούμε... παραγωγικές επιχειρήσεις. Ακριβώς. Δεν μου απαντήσατε όμως για το χρέος. Φουσκώσεις πάλι. Για και το σας χρέος. Ρωτάω με άλλη ερώτηση. Να σας πω. Εάν είχατε μπροστά σας την Τρόικα και έπρεπε να είστε εσείς ο διαπραγματευτής. Υποθετική ερώτηση μάλιστα, πάντα αυτή. Μάλιστα. Τι θα τους λέγατε και πώς θα μπορούσατε να διαχειριστείτε αυτό το χρέος. Διαγραφή, ας πούμε, ενός μέρους του χρέους. Ολική διαγραφή του χρέους, που είναι προτάσεις άλλων κομμάτων. Να σας πω κάτι. Για να δούμε. Να σας πω κάτι. Γι' αυτό είπα και πριν, πρέπει να λέμε την αλήθεια και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Πας και κάθεσαι ένα τραπέζι. Και αυτός ακουμπάει ένα 45 πάνω εκεί. Και αυτός από κάπου σε βαστάει. Κρατάει κάποιους μοχλούς. Πρέπει να κάτσεις και να σκεφτείς. Θα προσπαθήσεις με ποιο τρόπο να τον μεταπίσεις. Υπάρχει μια δυσκολία αυτή τη στιγμή. Αυτοί δεν θα ακούσουν εύκολα. Όταν θα ακούσει η Ευρώπη κάτι, και πιστεύουμε ότι θα ακούσει, γιατί η Ευρώπη είναι ένα ωραίο σχέδιο, το οποίο πέρασε την κρίση του αυτόν τον καιρό. Θα σε ακούσει επειδή θα καταλάβουν ότι το μοντέλο το οποίο ακολουθούν τώρα δεν βγάζει πουθενά. Εσύ μπορείς να σηκώσεις όσο ψηλά θες τη φωνή σου, αλλά να μην θεατρινίζουμε, όσο και να τη σηκώσεις τη φωνή σου. Αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Πρέπει να κάνουμε μια σοβαρή δουλειά με άλλες χώρες που αρχίζουν και έχουν το ίδιο αγκομαχητό με εμάς. Να φτιάξουμε κάποιες συμμαχίες. Να διεκδικήσουμε, να παλέψουμε. Θα μου πει κανείς, εντάξει, ας κάνουμε. Υπάρχει και αυτή η άποψη. Πάμε να το κόψουμε, ας πούμε. Μονομερώς, ας πούμε, να αποφασίσουμε την κατάργηση του χρέους. Πιστεύετε ότι δεν θα ήθελα να ικανοποιήσω τους ανθρώπους οι οποίοι μας ακούνε και να του πω του καθενός που μας ακούει. Πάμε και να το ξυρίσουμε το χρέος και να τραβήξουμε μόνοι μας και άστους αυτούς. Και πάμε κατά εκεί που είναι να πάμε. Ναι, η κοινωνία λένε, δεν είναι έτοιμη. Αλλά έτσι. Έχει η κοινωνία δεν μεγάλη είναι έτοιμη. Διαφορά στο αν μπορούν να το κάνουν. Πιστεύω εγώ ότι δεν μπορούμε εύκολα ακόμα να το κάνουμε αυτό και ίσως δεν υπάρχει και λόγος να το κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε μια σκληρή διαπραγμάτευση. Η γνώμη μας εμάς είναι ότι η διαπραγμάτευση πρέπει να εστιάσει σε πολιτικές. Δηλαδή να του πεις ότι εγώ θέλω να προστατεύσω αυτούς εδώ τους κλάδους της παραγωγής και εκεί θέλω
να κάνω ρυθμίσεις οι οποίες να μου επιτρέψουν να τους... Και εκεί θέλω μια ρύθμιση του χρέους. Αυτά τα πράγματα μπορούμε να τα πετύχουμε. Σας λέω και πάλι, δεν είναι να κάνεις τον παλικαρά. Δεν είναι να λες μεγάλες κουβέντες. Είναι να μπορείς και να τις πραγματοποιήσεις. Υπάρχει φόβος από τη διάψευση. Εάν σηκωθείς και πας αύριο στην Ευρώπη και πας και βάλεις τις φωνές και σου πούνε εντάξει, πάρε το γλυφιτζούρι σου και πήγαινε και κάτσε στην άκρη, ας πούμε. Δεν σε ακούμε, φίλε. Εσύ τι θα κάνεις εκείνη τη στιγμή? Εναλλακτικό σχέδιο έχεις. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Πρέπει να σταθούμε στα πόδια μας. Πρέπει να κινητοποιήσουμε τις δυνάμεις, τους ανθρώπινους πόρους αυτής της χώρας. Και ό,τι υπάρχει, οι πολιτικές μας πρέπει να εστιάζουν στο ότι πιθανόν ο αντίπαλος δεν θα είναι καλός μαζί μας. Και με αυτόν τον αντίπαλο δεν είμαστε στην κατάσταση που υπάρχει στον πλανήτη, σε θέση, δεν είναι κάποιες άλλες εποχές, που και αυτές είναι πολύ συζητήσιμες, που να του πούμε του αλουνού ότι εγώ σε παρατάω και τραβάω μόνος μου. Πού να τραβήξεις μόνος σου? Εγώ ταξιδεύω, όπως ξέρετε. Από τη Συρία γύρισα πριν από μια εβδομάδα. Προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες προσπάθειες ειρήνευσης εκεί. Καίγεται ο τόπος εκεί πέρα. Η Λιβύη είναι αποσταθεροποιημένη, η Αίγυπτος αποσταθεροποιημένη. Η Τουρκία μπαίνει σε κρίση. Είναι και αυτή σε περιπέτειες. Πήγε να μπει στον πόλεμο της Συρίας. Πήγε να δημιουργήσει προβλήματα κι αυτή εκεί. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια αστάθεια γύρω-γύρω. Δεν μπορείς σε αυτές τις συνθήκες να πεις εγώ καβαλάω τ' άλογο και φεύγω προς το και εγώ δεν ξέρω πού. Βάλτε μια αυτό μας κάνει, ολοκληρώστε. Αυτό μας κάνει να είμαστε, θα έλεγα ως ένα βαθμό, αν θέλετε, και συγκρατημένοι στο να πιστέψουμε ότι οι επιθυμίες μας αποτελούν και πραγματικότητα. Θέλω να σας πάω στις δημοσκοπήσεις. Καταρχάς να σας ρωτήσω αν πιστεύετε στις δημοσκοπήσεις που διαβάζετε. Έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι. Έτσι. Για ποιο λόγο όμως? Να σας πω. Πιστεύουμε ότι ορισμένες δημοσκοπήσεις έχουν και το στοιχείο της παρένεσης. Εσείς ίσως να τα ξέρετε καλύτερα από μένα και μετά την εκπομπή θα ήθελα να μου κάνετε και κάποιο μάθημα. Και το ρωτάω αυτό γιατί ναι. Μπορεί να έχετε και λόγο να με εμπιστεύετε, επειδή οι δημοσκοπήσεις δεν σας ανιχνεύουν. Είτε δεν μας ανιχνεύουν, είτε μας δίνουν μικρούς αριθμούς, καμιά φορά μας δίνουν λίγο μεγαλύτερους. Αυτό συμβαίνει πάντοτε. Να σας πω όμως και κάτι. Είναι αρκετά δύσκολο τα μικρά μεγέθη να τα ανιχνεύσεις με κάποια ακρίβεια. Λόγω του ότι σπούδες μηχανικού έχω κάνει, είμαι στις θετικές επιστήμες, είμαι σε θέση να έχω μαθηματική σκέψη. Όταν πας σε ένα δείγμα 1000 ανθρώπων, για να πιάσεις το 2% πρέπει να πετύχεις 20 ανθρώπους. Μπορεί να πετύχεις 10, μπορεί να πετύχεις 30, μπορεί να πετύχεις 5. Παίζεις με μικρούς αριθμούς. Μπορεί να σκεφτούμε ότι είναι και δύσκολη η αποτύπωση. Άλλο να πηγαίνεις σε μια δημοσκόπηση, να ρωτήσεις 1000 ανθρώπους και να βρεις συναντάς, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, η Νέα Δημοκρατία, τα δύο αυτά μεγάλα κόμματα, να έχεις να κάνεις με 180, 200, 220 και έτσι να βγάζεις αυτά τα νούμερα. Όμως να σας πω κάτι άλλο που έχει σημασία με τις δημοσκοπήσεις. Ο κόσμος δεν έχει προσέξει ότι σε όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις τα πραγματικά νούμερα, όταν πάμε να βρούμε τα πραγματικά νούμερα, μας λένε ότι στους 1000 ανθρώπους, που είναι περίπου ένα τέτοιο δείγμα, το 20% σύνυπλην κάτι λέει ότι θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Τάσετε δηλαδή με τη Νέα Δημοκρατία. Το 20% τάσετε λίγος πολύ με το ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε για 20-20%. Κάποιες εποχές ένδοξες του δικοματισμού ήταν 85% τα δύο μεγάλα κόμματα που βγάζανε στις εκλογές. Καλώς, έχει και πολλούς αναποφάσεις. Έχουμε τους, λοιπόν 20% σε άλλα κόμματα. Έχουμε 10% που λέει ένα άλλο κόμμα το οποίο το περιμένει να εμφανιστεί από κάπου κάποτε και ένα 30% που δεν γνωρίζει, δεν απαντά, πιθανόν από ότι σκέφτεται και να μην πάει στις εκλογές να ψηφίσει. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Υπάρχει μια μεγάλη δεξαμενή ψήφων, η οποία είναι ρευστή. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ρευστότητα. Αν αυτά που λέμε τα ακούσουν με συμπάθεια, εμείς, κάποια άλλα κόμματα μικρότερα, εκτός από τα δύο, τα οποία έχουν ένα προβάδισμα και έχουν ήδη πετύχει μια σημαντική συσπήρωση, πιστεύω ότι θα μας δοθεί δυνατότητα να αποκτήσουμε εκείνο το ποσοστό που μας χρειάζεται για να εκπροσωπηθούμε. Και θα είναι καλό αυτό για την κοινωνία. Σας μιλώ ειλικρινά. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε έναν διακριτό λόγο που συνδέει αυτά τα αξιακά στοιχεία μαζί με τα οικονομικά στοιχεία τα οποία σας είπα πριν. Καλά θα είναι να είμαστε και εμείς εκεί όπου εκπροσωπείται ο λαός. Για ποιο λόγο πάτε, για ποιο λόγο θέλετε να παλέψετε στις Βρυξέλλες? Για όλα αυτά τα θέματα που είπα πριν χρειάζονται να δοθούν μάχες
αλλά μάχες με προτάσεις. Mm-hmm. Για την αγροτική παραγωγή, για ποια αγροτική παραγωγή, για τους άλλους παραγωγικούς κλάδους. Πρέπει παράλληλα να δούμε και άλλες πολιτικές, κοινωνικές πολιτικές, πολιτικές συνοχής, πολιτικές που θα εξασφαλίσουν στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, αυτά τα πιο δοκιμασμένα, θα τους δώσουν μια ανάσα. Για όλα αυτά μπορείς μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, όσο και αν το Ευρωκοινοβούλιο, ούτε και εκεί πρέπει να έχουμε αυταπάτες, δεν είναι ένα αποφασιστικό όργανο. Είναι ένα όργανο στο οποίο διαμορφώνονται συσχετισμοί που επηρεάζουν κάποιες αποφάσεις. Δεν μπαίνονται εκεί μέσα οι αποφάσεις. Πιστεύουμε ότι εκεί παρέχεται μια δυνατότητα η φωνή του Έλληνα πολίτη. Καταρχήν του Έλληνα πολίτη ο οποίος υποφέρει. Και στη συνέχεια του Έλληνα πολίτη ο οποίος έχει ένα άλλο αξιακό σύστημα. Θέλει και κάτι ποιοτικά διαφορετικό στη ζωή του. Ο οποίος δεν φαντάζεται πια ότι η λύση του προβλήματος είναι να γίνει πλουσιότερος, mm-hmm. αλλά να ζήσει μια πιο πλούσια, αν θέλετε, ζωή σε ό,τι αφορά τα ποιοτικά στοιχεία. Η τσέπη μπορεί να μην μεγαλώσει πια. Δεν φαίνεται ότι η τσέπη μας θα μεγαλώσει πια τις επόμενες δεκαετίες. Μπορούμε σιγά σιγά να καλύψουμε τη διαφορά με μια μεγαλύτερη ισοκατανομή και πιο δίκαιη ισοκατανομή του εισοδήματος σε αυτή τη χώρα, να σταματήσουν οι ανισότητες οι οποίες μεγαλώνουν, καλό σύστημα κοινωνικού μισθός, κοινωνικός μισθός, καλό σύστημα περίθαλψης, καλό σύστημα υγείας και προπαντός αλληλεγγύη. Πρόταση δεν από μπορεί άλλο κόμμα σας έχει γίνει. Να είναι στην κατάσταση που είναι και κάποιοι άλλοι να είναι σε μια πολύ διαφορετική κατάσταση. Παλαιότερα ή και φέτος σας έχει γίνει πρόταση από άλλο κόμμα? Να σας πω κάτι. Δεν μου έχει γίνει ίσως γιατί κανείς για δεν περίμενε. Ναι. Μου είχε γίνει παλιότερα πάλι ψυχολόγους. Mm-hmm. Και το 2004 και το 2008-2009. Επειδή έχω αυτές τις δράσεις. Δεν σας έχει προσεγγίσει κάποιο κόμμα της αριστεράς για να σας προτείνει ναι, να κατέβετε? Θα έλεγα ότι δεν πέρναγε ίσως και από το μυαλό τους. Mm-hmm. Θεωρούσαν ότι λόγω ο τρόπος ναι, του ακτιβισμού. Να σας πω, δεν πιστεύανε, αφού και εγώ δεν το πίστευα πριν από τρεις μήνες, ότι θα δεχόμουν να πάω. Αν όμως θέλετε να σας απαντήσω και σε κάτι ακόμα, δεν θα πήγαινα σε ένα μεγάλο κόμμα. Θεωρώ ότι σε αυτό το κόμμα μπορώ κάτι να δώσω. Και μπορώ να συμβάλλω κυρίως στο να αποκτήσει μια κινηματική δυναμική. Βλέπετε τώρα πάνε να πετάξουν μέσα στην Μεσόγειο τα χημικά. Στην Κρήτη, κάτω. Κάτω από την Κρήτη. Ναι, ναι. Δεν θα τους αφήσουμε. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που λέει καλά είναι να βγάζουμε ψηφίσματα στον ΟΗΕ, καλά είναι να βγάζουμε ψηφίσματα στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά συν Αθηνά και Χειρακίνη. Να πάμε σε θα πάμε αυτό. Να την πέσουμε εκεί πέρα ναι. και θα τους δώσουμε να καταλάβουν ότι από εδώ όταν περνάνε πρέπει να φεύγουν γρήγορα. Υπάρχει περίπτωση με τους υδρογονάνθρακες να πάνε να φυτέψουν πλατφόρμες, εξέδρες και να αρχίσουν να τρυπάνε απέναντι από ό,τι πάει και βλέπεις την καλντέρα κάθε σε Σαντορίνη, να πάει να σου βάλει και 20-30 πλατφόρμες εκεί ας πούμε, και να αρχίσει να τρυπάει. Πρέπει να τον διώξεις από εκεί, πρέπει να τον απομακρύνεις. Είναι μερικά πράγματα που ο κόσμος πρέπει και ο ίδιος να ενεργοποιηθεί, ας πούμε. Αν το χαϊδεύουμε και τελείως τον κόσμο. Εντάξει, πάμε να τελειώνουμε τον καναπέ. Και τα νέα τα παιδιά, ας αφήσουμε στην άκρη τους οικολόγους πράσινους. Ας κάνουν αυτό που το λέει η ψυχούλα τους και ας κοιτάξουν και εκείνα να δούνε πώς μπορεί να αλλάξει λίγο η εσείς ζωή τους και το μέλλον τους. Έχετε καθημερινή επαφή με τους νέους. Πριν πάω όμως σε αυτό το κομμάτι, θέλω να σας ρωτήσω την άποψή σας για τη Χρυσή Αυγή. Το ρωτάω σε όλους αυτό, ξέρετε για ποιο λόγο. Είναι κάποιοι. Μάλλον δεν θα το κρίνω εγώ. Σας ρωτάω ευθέως την άποψή σας. Τώρα άλλαξε και η ονομασία. Από χθες ο κύριος Χατζηδιάρης έφτιαξε καινούριο κόμμα, ανακοίνωσε καινούριο κόμμα, την Εθνική Αυγή. Όμως η ερώτησή μου είναι, καταρχάς, την άποψή σας για το κόμμα. Και επίσης, θα ήθελα να μάθω από εσάς αν πιστεύετε ότι η ψήφος προς την πρώην Χρυσή Αυγή, Εθνική Αυγή τώρα, είναι συνειδητή ή είναι ψήφος αντίδρασης. Και αν συμφωνείτε και διαφωνείτε με κάποιες απόψεις. Θα σας πω. Είναι ψήφος αντίδρασης, έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Ωστόσο, και εδώ να μην έχουμε αυταπάτες. Μέσα στην κοινωνία υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είτε για λόγους πολιτικής παιδείας, είτε για το πώς βλέπουν τις σχέσεις τους με τους άλλους ανθρώπους, δεν βρίσκονται στον καλό το δρόμο, θα έλεγα εγώ. Αυτοί οι άνθρωποι είναι επιρρεπείς στο να δεχθούν
αυτές τις ιδέες και αυτές τις πρακτικές, τις φασιστικές πρακτικές. Υπάρχει και μια ευθύνη του ανθρώπου, δηλαδή το πώς μεγαλώνεις, το πώς οριμάζεις. Δεν μπορείς έναν Πακιστανό, σας το λέει τώρα ένας άνθρωπος, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν επέρομαι. Υπάρχει ένα πρόβλημα για το πώς φέρεται μια χώρα σε έναν άλλο λαό. Και ξέρετε για τι πράγμα μιλάω, το πόσο σκληρά αντιμετωπίζονται οι Παλαιστίνοι. Πάρτε έναν άνθρωπο σαν και εμένα. Σηκώνομαι και πάω εκεί που είναι η πηγή του κακού. Και πάμε εκεί πέρα. Στη λωρίδα της Γάζας. Στη λωρίδα της Γάζας. Πάμε εκεί με τα καΐκια. Βγαίνει ο στόλος τους έξω. Αντιτορπιλικά, καταδρομικά. 20-30 φουσκωτά θα βγουν με δεκάδες κομμάντο στο καθένα. Ανεβαίνουν με το βαρύ τους οπλισμό. Τους αντιμετωπίζεις εκεί. Εκεί χρησιμοποιούμε, αν θέλετε, την παράδοση του Λεωνίδα. Ναι. Συμβολικά. Αυτοί οι 10 χρυσαυγίτες που βρίσκουν έναν Πακιστανό και τον πλακώνουν στο ξύλο το βράδυ, αυτοί οι μπαμπέσιδες, αυτοί οι θρασίδηλοι, αυτοί είναι άνθρωποι στους οποίους μπορείς να έχεις κάποια εκτίμηση. Νομίζω ότι ένας Έλληνας που σέβεται τον εαυτό του δεν μπορεί να εκτιμά αυτούς οι οποίοι συμπεριφέρονται με αυτή. Δηλαδή την μπαμπεσιά. Mm-hmm. Εμείς παλιά υπήρχε παλικαριά σε αυτή τη χώρα. Έλα που λέει ο λόγος ένας μένα να πλακωθούμε. Δεν μπορεί πλευρά, όμως, να βγαίνει ο ρατσισμός με αυτόν τον τρόπο. Απ' την άλλη πλευρά, μάλιστα, τι θα απαντούσατε, μάλλον δεν θα το πω για ένα θύμα, αλλά εννοώ απ' την άλλη πλευρά ότι υπάρχει εγκληματικότητα και πολλές φορές έχουμε δει ότι οι ένοχοι είναι μετανάστες. Θα σας ρωτήσω όμως, ποιος θέλει αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε ότι το μεταναστευτικό είναι ένα πολύ πελώριο μεγάλο πελώριο θέμα πρόβλημα στην Ελλάδα. Και σας ρωτάω, στο Ευρωκοινοβούλιο μέσα, εάν θα μπείτε και αν θα είστε εκεί, συμφωνείτε με την καταγγελία για το Δουβλίνο 2? Να γίνει το έχω καταγγελία. Γράψει, το έχω πει, mm-hmm, και να σας πω και κάτι. Εάν δεν είχα αυτήν την εμπλοκή με το Κόμμα των Οικολόγων Πράσινων, θα ήταν μια από τις επόμενες δράσεις. Άρα η συμβολική επίθεση, mm-hmm, στο Δουβλίνο 2. Το Δουβλίνο 2 περιέχει όλα τα κακά που μπορούσε και όλη την αδικία ενάντια σε, όχι, στην Ελλάδα κυρίως. Ξέρετε, έχουμε 15.000 χιλιόμετρα ακτογραμμή. Δεν υπάρχει άλλη χώρα. Πώς θα την προστατεύσεις αυτή την ακτογραμμή? Και λέμε, εντάξει, να την προστατεύσω φυσικά χωρίς βία. Τι είναι αυτά τα εγκλήματα στο Φαρμακονήσι, τι είναι αυτά που συμβαίνουν στις άλλες θάλασσες? Τέλειωσε. Αυτός ο άνθρωπος, σας λέω και πάλι, μου ασυρία, έχω γυρίσει όλες τις χαροκαμμένες περιοχές της γης. Έχω δουλέψει στην Αφρική, σε πάμφτωχες χώρες. Σε αυτόν τον απελπισμένο που έρχεται κατά εδώ. Εντάξει, η Ευρώπη έχει μια συλλογική ευθύνη, πρέπει να έχει. Η Ευρώπη πρέπει κεντρικά να το λύσει το πρόβλημα αυτό. Δεν μπορεί να το φορτώνει στην Ελλάδα ή να το φορτώνει σε οποιονδήποτε άλλον. Και θα πρέπει με έναν τρόπο σωστό, το κλειδί όμως για το σωστό τρόπο είναι ένα. Μεταφορά πόρων. Η Ευρώπη χτίστηκε από μετανάστες. Πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Οφείλει σε αυτό που λέγεται μετανάστες. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή τόσο δά είναι να δώσει το 2,5% του ακαθάριστου προϊόντος. Δεν το λέει ο Πισίας. Το έλεγε ο Φρανσουά Μιτεράν στη Γαλλία. Δεν το έκανε. Αντί για να δίνει το 0,6, το 0,8, το 1%, να δώσει το 2,5%. Ξέρετε ότι το 2,5% του ΑΕΠ σε μια χώρα αναπτυγμένη ευρωπαϊκή αντιστοιχεί στο 100% του ΑΕΠ μια χώρα όπως η Σενεγάλη, όπως είναι τα Αφγανιστάν που ακούμε, όπως είναι αυτές εδώ οι χώρες φτωχές που φεύγει ο κόσμος από εκεί. Εάν αυτοί οι πόροι τους επενδύαμε εκεί σωστά, κανένας δεν θα φεύγει. Δεν θα βρείτε άνθρωπο σε αυτές τις χώρες, κι αν έχω ταξιδέψει και έχω εργαστεί, στη Σαχάρα ή όπου, ναι, παντού. Κανείς δεν θα έφευγε να έρθει εδώ. Οι οποίοι δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. Δεν θέλουν. Απλά δεν είναι εύκολο να πάνε αλλού. Να πάνε στη Γερμανία, να πάνε. Και εμείς τους κρατάμε εχμάλωτους εδώ λόγω του ότι είμαστε εχμάλωτοι του Δουβλίνου 2. Να το οποίο πάω... με ανάξια πολιτική ηγεσία, mm-hmm, η οποία, τι λέτε εσείς, με ρωτάκατε για το χρέος πριν. Ποιος θα παζαρέψει το χρέος όταν το Δουβλίνο 2, που είναι μια καταφανής αδικία και που δεν χρειάζεται χρήματα. Δεν είναι ότι του ζητάς λεφτά. Του λες αυτή την καταφανή αδικία. Ναι, κάτσε. Αλλά, τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρα. Μετανάστη εύκολα. Πώς είπατε? Ο Σουηδός δεν δέχεται εύκολα μετανάστη. Να δεχτεί. Ναι, δεν δέχεται. Να δεχτεί όμως. Αυτό είναι η άποψή σας. Η άποψή μου. Θέλετε να γίνει. Και δεν είναι μόνο άποψη. Έχουν αρχίσει και έρχονται ερωτήσεις. Γιατί αλλιώς θα έπρεπε. Να σας πω κάτι πριν, μια τελευταία κουβέντα. Θα έπρεπε να είχαμε το θάρρος τα ελληνικά πλοία, mm-hmm, να βάλουν κόσμο πάνω και να σηκωθούν να πάνε προς τα εκεί. Προς τα πού? Προς τα πάνω.
Να πούν αυτοί οι άνθρωποι που ζητήσανε να πάνε. Αφού εδώ εμείς... προς την Ιταλία πάνε. Σας μιλώ τώρα, σας μιλώ, σας λέω. Ζήτησαν αυτοί οι άνθρωποι να πάνε σε άλλες χώρες. Ζήτησαν να μείνουν να εδώ. Πλοία εμείς να πάνε προς τα εκεί. Να τους πάμε προς τα πάνω και να τους παραδώσουμε εκεί, στις Βρυξέλλες. Να θέσουμε θέμα. Όπου είναι αυτόν τον κόσμο, συμβολικά σας φέρνουμε δύο καραβιές ανθρώπους. Διαχειριστείτε το. Είναι ένα πρόβλημα ανθρωπιστικό. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Διαχειριστείτε το ως Ευρώπη. Δεν μπορείτε να το δίνετε σε εμάς. Εγώ δεν θέλω στη χώρα μου να υπάρχουν στρατόπεδα συγκέντρωσης. Δεν μπορεί η Γερμανία να μου εξάγει τη λογική του στρατοπέδου συγκέντρωσης. Να τους βάζουμε τους ανθρώπους, να τους μαντρώνουμε μέσα και να τους φερόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Αλλά ούτε και να βγαίνει ο Χρυσαυγίτης τη νύχτα και να τους πάει στο ξύλο. Διότι αυτός ο έρμος είναι ένας ανθρωπάκος ο οποίος βρέθηκε εδώ χωρίς να το θέλει. Να σας πάω σε ερωτήσεις τηλεθεατών που έχουν έρθει και να υπενθυμίσω ότι μπορείτε να στέλνετε, κυρίες και κύριοι, την ερώτησή σας στην πλατφόρμα που έχουμε φτιάξει, ask.fm/. Έχω θέμα. Εκεί στέλνετε ανώνυμα την ερώτησή σας. Τη διαβάζω αμέσως προς τον κύριο Πισία που βρίσκεται εδώ στο στούντιο. Λοιπόν, λέει ένας τηλεθεατής, που μιλήσατε για κανονικούς μισθούς. Ποιος είναι, κατά τη γνώμη σας, ο κανονικός μισθός για ένα νέο με πτυχία και μεταπτυχιακά? Γιατί σίγουρα τα 500 ευρώ δεν είναι, ρωτάνε. Εγώ θα έλεγα ότι ούτε τα διπλά δεν είναι. Τα χίλια δηλαδή. Ούτε τα διπλά δεν είναι. Το ζήτημα είναι το πώς μπορούμε να τους πληρώσουμε αυτούς τους μισθούς μέσα από την ανάπτυξη της παραγωγής, την αύξηση της παραγωγής στη χώρα μας. Υπάρχει ένα θέμα που είναι η ανισοκατανομή που υπάρχει. Δηλαδή παράγεται ένας πλούτος σε αυτή τη χώρα και πρέπει να τον κατανείμουμε ισόποσα όσο γίνεται περισσότερο. Και να δικαιώσουμε αυτά τα παιδιά, τα οποία παλεύουν, σπουδάζουν και προσφέρουν. Και από την άλλη μεριά, πρέπει να αυξήσουμε την παραγωγή για να υπάρχουν περισσότερα εισοδήματα. Γιατί, κύριε Πισία, οι νέοι έχουν γυρίσει την πλάτη τους στην πολιτική και τι θα ήταν αυτό που θα τους έκανε να ασχοληθούν και να πετύσουν πάλι από τους πολιτικούς? Θα σου πω, μου βάζετε ένα ερώτημα από το οποίο αντιμετώπιζα εγώ επί 35 χρόνια και γύριζα και εγώ την πλάτη μου τελείως στην πολιτική. Σαφώς και καθημερινά μιλάτε με νέους. Αλλά καθημερινά και στη σχολή και να σου πω γιατί έχω και πολύ καλές σχέσεις και με τα παιδιά. Τι θα ήταν αυτό που θα τους έκανε να ξαναγυρίσουν πάλι? Όχι ένας άλλος, να ασχοληθούν με την έννοια, αλλά να αξίζει να βρουν μερικούς ανθρώπους και να πιστέψουν σε αυτούς. Να σας πω ένας άλλος λόγος, λιγότερο πολιτικός, περισσότερο κοινωνικός, με περισσότερα στοιχεία αισθητικά, με περισσότερα στοιχεία ανθρώπινα, πιο διαπροσωπικός, πιο ελεύθερος, πιο ανοιχτός. Όλο το κομμάτι αυτό που λέγεται πολιτική θέλει αναθεώρηση. Δεν περπατάει. Αυτά τα πολιτικά συστήματα είναι κάποιες κατασκευές που θα σκάσουν κάτω μια μέρα και θα καταρρεύσουν και θα καταρρεύσουν με απρόβλεπτο τρόπο. Δεν είναι η ζωή των ανθρώπων, δεν αντανακλάται σε αυτό το πολιτικό σύστημα που έχουμε εμείς εδώ ή στα άλλα πολιτικά συστήματα. Μήπως ψάχνουν πιο νέους ανθρώπους, κύριε Πισία? Κοιτάξτε, νέοι άνθρωποι θα πρέπει όμως όταν μπουν. Και να σας πω, αν με ρωτούσατε, να σας πω την απόλυτη αλήθεια. Θα σας έλεγα ότι νέοι άνθρωποι πρέπει να φτιάξουν δικές τους κοινωνικοπολιτικές ομάδες, δικά τους μορφώματα, να δώσουν δικά τους περιεχόμενα και να αρχίσουν να βγαίνουν στη ζωή. Να βγαίνουν με αυτά. Και να διεκδικούν κομμάτια, μερίδια στο επίπεδο της λήψης των αποφάσεων. Να επηρεάζουν δηλαδή τα δρόμενα με δικές τους πρωτοβουλίες. Δεν είναι καλός χώρος, δεν είναι κατάλληλος για ανηλίκους ή και για νέους ανθρώπους ο κομματικός χώρος έτσι όπως είναι δομημένος σήμερα. Ξέρετε γιατί σας όμως το θέλει, ρωτάω. Θα σκεφτόταν κάποιος νέος αυτή τη στιγμή που μας ακούει, εντάξει, βλέπει αυτή τη συνέντευξη, γιατί να μην λέει ότι και ο κύριος Πισίας πάει στην Ευρωβουλή για να πάρει τα χρήματα του Ευρωβουλευτή? Θα μπορούσε να το σκεφτεί? Ναι. Για απαντήστε μας αυτό. Να σας πω. Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Πισίας θα πάει στην Ευρωβουλή. Πόσο θα κάτσει είναι ο μισθός του Ευρωβουλευτή τώρα? Είναι, δεν ξέρω ακριβώς. 7.000, 8.000. Όχι, πρέπει να παραπάνω. Πρέπει να μαζεύουν πάνω από 10.000. Μαζί με τις επιτροπές, με τα εκεί, ταξίδια. 12-13 χιλιάρικα, ναι. Θα σας πω, κάτι. Ναι. Ο κύριος Πισίας που έχει τα απέναντί σας αυτή τη στιγμή, θα σας πει ότι πρώτα απ' όλα στην Ευρωβουλή εμείς δεν πάμε να κάτσουμε 5 χρόνια, εμείς καθόμαστε 2,5. Και δεν ανανεώνεται. Έτσι το έχουν οι οικολόγοι. Είναι κάτι το ξεχωριστό. Έκατσε 2,5 χρόνια να αλλάξει, να πάει και κανένας άλλος. Έτσι δεν είναι? Ωραία. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι το δήλωσα, έχει γραφτεί στις εφημερίδες που μου πήραν συνέντευξη. Εγώ αυτό το μισθό δεν θα τον αγγίξω. Δηλαδή, δεν θα τον αγγίξω. Το καθαρές κουβέντες. Και πού θα θέλω ένα δωμάτιο να μου εξασφαλίσουν εκεί να κοιμάμαι.
θέλω να έχω το φαΐ μου κάπου να τρώω. Ένα μήνυμα με αυτό εξόδων που κάνω εκεί και από εκεί και πέρα είμαι μια χαρά. Θα καθίσω αυτά τα 2,5 χρόνια. Το υπόλοιπο του μισθού, το έχω πει κιόλας, το ξέρουν και στο κόμμα, θέλω να μπει σε έναν λογαριασμό για να χρηματοδοτούνται δράσεις. Δράσεις οι οποίες να είναι ανθρωπιστικού χαρακτήρα ή δράσεις οι οποίες να είναι κάποιες πρωτοβουλίες. Να κάνουμε κάποια πράγματα. Για το καλό δηλαδή, ας πούμε, με ένα κοινωνικό περιεχόμενο, με ένα περιβαλλοντικό περιεχόμενο. Άρα όσα, δεν λοιπόν, θέλετε το μισθό του ευρωβουλευτή. Όχι, δεν θέλω και ρετσινιά να σας το πω κάτι. Να, εδώ γράψτε τα όλα. Τα έχω. Η Διονυσία Εμμανουλίτση ήδη νομίζω ξέρουνε, ότι να το γράφει αυτό. Όσοι με ξέρουν, το πιστεύουν. Ξέρουν τη ζωή μου. Ξέρουν ότι δεν έχω σχέση με αυτά τα. Δηλαδή είμαι ευχαριστημένος από τη ζωή μου. Έχω τα πτυχία μου, έχω τη δουλειά μου. Με αυτά με τα οποία αμείβομαι, είμαι τακτοποιούμε. Τι θα αλλάζατε? 75 τετραγωνικά είναι το σπίτι μου και μου φτάνει. Άμεσα στο σύστημα της παιδείας σήμερα, εσείς που είστε και καθηγητής και τα βλέπετε από κοντά. Θα ήθελα πολύ να με καλέσετε σε μια εκπομπή για την παιδεία. Έχουμε κάνει πάρα πολλές. Πιστέψαμε και το καλοκαίρι στην τηλεόραση. Εμένα να με καλέσετε. Βγάζαμε τους φοιτητές και τους μαθητές. Ναι, εμένα να με καλέσετε. Καλά, καταρχήν είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι η παιδεία η ίδια. Πρέπει να αποκτήσουμε πολύ περισσότερη και καλύτερη και πιο βαθιά παιδεία. Τα λέμε βαθιά παιδεία. Πρέπει όλες αυτές οι συζητήσεις που γινόντουσαν και από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, γύρω από το είναι ο άνθρωπος, τι θέλει από τη ζωή του, τι κάνει, τι είναι αυτά, γιατί φτιάχτηκε αυτή η Έρμια Ακρόπολη, πώς ζούσαν οι άνθρωποι τα παλιά τα χρόνια. Αυτά όλα πρέπει σιγά σιγά να γίνουν κτήμα των νέων ανθρώπων, να μπουν μέσα στα σχολεία. Όμως, από εκεί και πέρα πρέπει να αναποδογυρίσουμε τις πυραμίδες. Σήμερα τι λέμε? Η τάση είναι άιντε όλοι στο πανεπιστήμιο και τι, ένα πανεπιστήμιο που το φανταζόμαστε σαν επαγγελματική αποκατάσταση. Λάθος. Δεν είναι το πανεπιστήμιο επαγγελματική αποκατάσταση. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν πρέπει να είναι. Δεν πρέπει το να δημόσιο είναι. Πανεπιστήμιο. Και το δημόσιο πανεπιστήμιο. Mm. Δεν πρέπει να είναι και δεν μπορεί να είναι. Μήπως είναι μια νοοτροπία που την καλλιεργούσαν και οι γονείς τα προηγούμενα χρόνια. Βεβαίως. Και υπήρχε και μια κοινωνική αμαρτία. Δηλαδή θέλαμε το παιδί μας να πάει στο πανεπιστήμιο. Αυτό ομολογώ ότι είναι η πρώτη φορά που το ακούω από καθηγητή. Ναι. Για συνεχίστε. Ακόμα και στην ίδια, εγώ και στα ΤΕΙ που ήμουνα, θεωρούσα ότι δεν μπορείς να τα φτιάχνεις όλα τα ίδια. Πανεπιστήμιο εδώ, πανεπιστήμιο εκεί, όλα να τίνουν να γίνουν πανεπιστήμια και στην ουσία να μην είναι κιόλας. Θέλεις στην εκπαίδευση να έχεις διάφορους τομείς και να έχεις και μία διαστρωμάτωση. Θέλεις τον επιστήμονα που θα γίνει ερευνητής. Θέλεις τον επιστήμονα ο οποίος θα είναι πολύ καλός στην διαδικασία της παραγωγής, είτε είναι στα οικονομικά, είτε είναι στις τεχνικές, στην τεχνολογία. Θέλεις όμως και τον τεχνολόγο. Θέλεις τον τεχνικό, θες τον τεχνίτη. Θέλεις τις τέχνες. Όλα αυτά τα θέλεις. Η χώρα αυτή πήγαινε καλά λόγω του ότι το κομμάτι αυτό που λέγαμε μαστορική μαστοριά ήταν ιδιαίτερα αναπτυγμένο. Τέριαζε στα χαρακτηριστικά του λαού μας. Ο Έλληνας είναι πολύ καλός μάστορας. Είναι πολύ καλύτερος από άλλους. Άμα του δώσεις ένα δύσκολο τεχνικό στοιχείο να το φτιάξει ή να το προσαρμόσει, βρίσκει αυτό που λέμε οι πατέντες, αυτά τα στοιχεία συμπυκνωμένα αποκαλούνται γνώση, αλλά είναι αυτό που λέμε το know-how. Μπορούμε να δουλέψουμε στην κλίμακα της προσαρμοσμένης τεχνικής και εκεί να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Θα σας πάω σε κάτι διαφορετικό, διότι θα ήθελα να ξέρω και να βρίσκουν δουλειά και τα παιδιά δηλαδή. Τι να τους κάνεις να βγουν χίλια από την κοινωνική ανθρωπολογία, να το κάνεις γιατί σε ενδιαφέρει αυτός ο κλάδος, βεβαίως να το κάνεις. Και να υπάρχουν και τα ανοιχτά πανεπιστήμια, να υπάρχει ό,τι θέλεις. Ο κόσμος όλος να μορφωθεί, να μορφωθείς μέχρι εκεί που δεν φτάνει το μυαλό σου. Αλλά από εκεί και πέρα για δουλειά πρέπει να δεις. Ποια δουλειά, όλες οι δουλειές είναι καλές. Ναι, όμως ξέρετε κάτι. Οι πρωτοετής όταν μπαίνουν στα πανεπιστήμια, βγαίνουν και τους πιάνουν σε εισαγωγικά, βάζω τα κομματόσκυλα και προσπαθούν να τους στρατολογήσουν και καμιά φορά τους υπόσχονται και εύκολο πτυχίο. Βέβαια. Μην μου πείτε ότι αυτά δεν τα έχετε ακούσει, δεν τα έχετε δει στα πανεπιστήμια. Ας μην πάμε σε αυτό. Θέλω να σας πάω στα εθνικά μας θέματα, διότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον πολύ συχνά. Οι ηγέτες του κόμματός σας έχουν επιδοθεί σε έναν, θα λέγαμε, ισοπεδωτικό και κακώς νοούμενο διεθνισμό, και το βάζω εισαγωγικά, ο οποίος επιχειρεί δίθεν στο όρμα του δικαίου να αναγνωρίσει ψευδεπίγραφες απαιτήσεις των Σκοπιανών, των Τούρκων και των Αλβανών.
Τέλος πάντων, ποια είναι όμως η θέση δικιά σας, ιδιαίτερα την περίοδο της κρίσης που περνάμε, για τα ελληνοτουρκικά και από την άλλη πλευρά για τις απαιτήσεις των Σκοπιανών? Και μην μου πείτε ότι δεν έχουν υπάρξει δηλώσεις από στελέχη των οικολόγων πράσινων, λίγο θα έλεγα εξτρεμιστικές εισαγωγικά και αυτό, για τέτοια θέματα. Θα πω ότι υπάρχει, δηλαδή ότι το ποσοστό της παρερμηνίας είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και το ξέρετε ότι στην πολιτική είναι έτσι τα πράγματα. Και καμιά φορά είναι το πότε γίνεται μια δήλωση από κάποιον άνθρωπο, σε ποιο πλαίσιο και πώς από εκεί και πέρα ερμηνεύεται και πώς πάνω σε αυτό χτίζεται και ένας αρνητικός, ένας μαύρος μύθος. Πέρα όμως από αυτό, με μένα μιλάτε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκαθαρίσει ο καθένας μας τι είναι. Εγώ είμαι ένας Έλληνας πολίτης, γεννημένος στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Πάνω απ' όλα Έλληνας, αυτή είναι η πατρίδα μου. Είναι και η Αίγυπτος πατρίδα μου όμως. Γιατί το διεθνιστής το βλέπω. Γιατί εκεί έζησε ένας Ελληνισμός σε εκείνη τη χώρα. Στο συμβολικό επίπεδο. Γιατί η πατρίδα είναι και μια έννοια συμβολική και μια έννοια αισθαντική. Είναι και το πώς νιώθεις, είναι και ιστορική, είναι κληρονομιά, είναι πολλά πράγματα μαζί. Όπως έτσι μίλησα και είπα, η Ελλάδα είναι η πατρίδα μου. Έχω δεύτερη πατρίδα την Αίγυπτο. Στο συμβολικό επίπεδο η Παλαιστίνη, γιατί σήμερα αυτοί οι άνθρωποι αγωνίζονται 60 χρόνια να αποκτήσουν τη δική τους πατρίδα και να είναι και καλοί και καλοδιοικούμενοι και να ζουν καλά. Βέβαια υπάρχει και η Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι μια ιδέα η οποία αντιστοιχεί σε έναν πολιτισμό που μπορούμε να τον πούμε ευρωπαϊκό. Αντιστοιχεί σε μια γεωοικονομική και μια γεωπολιτική οντότητα. Δίνει τη δυνατότητα ενωμένες πολλές χώρες μαζί να λύσουν, να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, τα δύσκολα και της εποχής αλλά και του μέλλοντος. Μας βγάζει από τους πολέμους. Έχει κατασπαραχθεί η Ευρώπη από πολέμους. Μπορεί να βάλει ένα φραγμό σε αυτούς τους πολέμους. Και μπορεί ενδεχομένως μέσα σε μια πορεία, θα έλεγα ότι μπορεί, εάν αλλάξουν λίγο οι συσχετισμοί, οι πολιτικοί συσχετισμοί, να έχουμε μια μεγαλύτερη συνοχή στην Ευρώπη. Να κρατήσω την απάντηση ίσως ότι αυτές οι δηλώσεις που κατά καιρούς έχουν γραφτεί και έχω κάποιες μπροστά μου, δεν έχει σημασία να τις διαβάσω. Μάλιστα. Είναι παρερμηνία. Είναι σε... από την πλευρά του κόμματος. Ναι, θα έλεγα ότι είναι παρερμηνία και έχει σημασία κάθε φορά. Εγώ μπορεί να κάνω ένα λάθος σήμερα. Στην εκπομπή σας. Άλλο λάθος, άλλο παρερμηνία ναι. όμως. Έτσι κοιτάξτε, μπορεί να κάνω ένα λάθος. Ξέρετε, πολλές φορές το λάθος έχει σχέση με το πώς διατυπώνεις κάτι. Σε οποιαδήποτε διατύπωση μπορεί να δοθούν μεθερμηνίες, δηλαδή να υπάρξουν ερμηνείες πολλές και διάφορες. Θεωρώ ότι το καλύτερο είναι να στεκόμαστε στις γενικές θέσεις ενός κόμματος. Είναι πιο σωστό αυτό. Τα λάθη τα δικά μου, αν είναι να μην τα χρεωθεί το κόμμα. Τα λάθη κάποιου άλλου φίλου, συναγωνιστή, να μην τα χρεωθεί ένα κόμμα, ένας πολιτικός χώρος, που μπορεί να είναι λάθη άδολα και να είναι λάθη που έγιναν όχι με συνείδηση, να έγιναν γιατί η διατύπωση άφηνε περιθώρια καμιά φορά για σε εσάς που πρέπει να σκαλίσετε. Εσείς έχετε την υποχρέωση να σκαλίσετε. Άμα σας πω κάτι, εγώ έχω την υποχρέωση να το σκαλίσετε και να με φέρετε και σε δύσκολη θέση. Και να μου δώσετε τη δυνατότητα, αυτό θα ήταν και το καλύτερο, να δώσω την δεύτερη-τρίτη ερμηνεία, να πάω στη δεύτερη-τρίτη ανάγνωση για να βγει το σωστό στο τέλος. Αυτό όμως που λέτε συμβαίνει πολλές φορές στο ΣΥΡΙΖΑ. Συμβαίνει. Όπου ένα κόμμα που έχει χαρακτηριστεί από πανσπερμία απόψεων, βγαίνει κάποιος, λέει κάτι και γίνεται χαμός. Σε όλα τα κόμματα γίνεται αυτό. Ανθρωποί δεν είμαστε. Πρέπει όμως να αναλαμβάνει και την ευθύνη για το στέλεχος του κόμματος όταν λέει κάτι. Βεβαίως. Διότι και έτσι εσείς... θα πει ο πολιτής ότι μα τι κόμμα είναι αυτό. Όχι, έχετε κάποιος δίκιο. Λέει το δεξιά, κάποιος λέει το αριστερό. Τι θα γίνει το κόμμα πρέπει να αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Ο Πισίας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Είναι αυτή τη στιγμή υποψήφιος επικεφαλής του ψηφοδελτίου των οικολόγων πράσινων. Οτιδήποτε τον αφορά, οτιδήποτε πει, θα πρέπει να κληθεί να το ξεκαθαρίσει, εάν αυτό προσβάλλει την σκέψη, την τιμή, αν θέλετε, των ανθρώπων σε αυτήν εδώ τη χώρα. Γι' αυτό και σας ρωτάω, κύριε Πισία, να μου πείτε συγκεκριμένα ποια είναι η άποψή σας, πώς βλέπετε τα ελληνοτουρκικά αυτή τη στιγμή και την άλλη πλευρά των Σκοπιανών για το θέμα της ονομασίας. Έχει ενδιαφέρον όμως. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας και ξέρετε για ποιο λόγο. Επειδή είστε ακτιβιστής, έχετε ασχοληθεί, κάνετε ταξίδια και μάλιστα σας έχουν φερθεί και άσχημα. Έχω ψάξει εγώ το βιογραφικό σας, όλη σας την ιστορία. Δεν έχετε περάσει και καλά λόγω ακτιβισμού, έτσι δεν είναι?
Όχι. Υπήρξαν και δύσκολες ώρες. Δύσκολες ώρες. Έτσι. Ξέρετε, στα εγχειρήματα συναντιόμαστε άνθρωποι από τις κοινωνίες των πολιτών. Αυτό που κάναμε Παλαιστίνη, αυτά τα ταξίδια και άλλες ενέργειες, δεν χρειάζεται τώρα να πάω σε άλλα πράγματα. Πολλές φορές είμαστε άνθρωποι από πάρα πολλές χώρες. 20-30 χώρες. Και συνεννοούμαστε μια χαρά και αγαπιόμαστε και πάμε και κάνουμε αυτό που κάναμε. Σε ορισμένα αυτά τα εγχειρήματα βρέθηκαν μέσα πολίτες, Τούρκοι πολίτες. Πήρανε μέρος. Με αυτούς τους ανθρώπους, εγώ πιστεύω ότι μπορείς να βρεις ένα καλό modus vivendi και να χτίσουμε μια ειρηνική συνύπαρξη και μια ειρηνική διαβίωση στην περιοχή μας. Να σταματήσουν τα αεροπλάνα να περνάνε πάνω από το κεφάλι μας και να δημιουργούν παραβιάσεις συμβολικές ή άλλες που δημιουργούν προαπαιτούμενα μετά και τα γνωστά παιχνίδια, ας πούμε, της έντασης. Στα κράτη δεν έχω καμία εμπιστοσύνη. Δεν έχω εμπιστοσύνη στον τουρκικό κράτος. Άρα έχετε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους, αλλά όχι μεγαλύτερη. Δεν καθαγιάζω και τους ανθρώπους, διότι πολλές φορές από τα κράτη οδηγούνται και μερικές φορές έγινε στην ιστορία, καμιά φορά προβατοποιούνται κιόλας. Αλλά δίνω πολύ μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους ανθρώπους παρά στα κράτη. Σήμερα η Τουρκία, το είδαμε ιδιαίτερα με αφορμή το θέμα της Συρίας. Με αφορμή το θέμα της Συρίας έδειξε μια επεκτατικότητα πολύ συγκεκριμένη. Πέρα από το πώς διαχειρίζεται τις σχέσεις της με την Ελλάδα. Αυτό δεν μπορεί να μην σε βάλει σε σκέψεις. Όμως μέσα στην ίδια την Τουρκία υπήρξαν αντιδράσεις σε αυτή την πολιτική. Πρέπει συνεπώς τη χώρα, την κάθε χώρα δίπλα σου να τη βλέπεις. Είναι η κυβέρνηση, είναι όμως και η αντιπολίτευση, είναι ένα πολιτικό σύστημα, είναι ένας λαός, είναι όλα αυτά μαζί. Σήμερα στην Τουρκία έχουμε κινητοποιήσεις, έχουμε Τούρκους πολίτες οι οποίοι αγωνίζονται για τα ίδια πράγματα που θα αγωνιζόμασταν κι εμείς. Ακόμα και για τα περιβαλλοντικά ασχολούνται και με άλλα θέματα. Να πάμε και στο θέμα της ονομασίας, να το και το θέμα αυτό. Της ονομασίας, ναι, να σας για πω. Για να αρχίσω να διαβάζω ερωτήσεις. Εμείς είμαστε και νομίζω ότι όλοι οι ευφυείς άνθρωποι σε αυτή τη χώρα είναι υπέρ μιας, να βρεθεί μια διπλή ονομασία, κοινώς αποδεκτή. Να περιέχει όμως μέσα το όνομα Μακεδονία. Να σας πω, το ζήτημα είναι το τι θα καθορίσει τι. Εγώ τώρα δεν μας βγάλω στο τραπέζι να σας πω αυτό είναι έτσι ή το άλλο είναι αλλιώς. Εκείνο που έχει σημασία είναι να είναι προσδιορίσιμο. Το πρόβλημα είναι, εάν δείτε κάποιες εκδόσεις που περιέχουν μέσα το τι έχουν τα σχολικά τους βιβλία, το τι διδάσκονται τα παιδιά εκεί από το νεαρό της ηλικίας τους, θα δείτε ότι οι χάρτες αυτοί περιλαμβάνουν και τη Θεσσαλονίκη μέσα. Δηλαδή καλλιεργείται από κύκλους εκεί ένας επεκτατισμός. Αυτός ο επεκτατισμός πρέπει να μπει φρένο. Πρέπει κάποτε να καταλάβουμε όλοι ότι αυτά τα σύνορα που κληρονομήσαμε πρέπει να σταματήσουμε να παίζουμε με αυτά. Τα σύνορα της Ελλάδας είναι αυτά, της Τουρκίας είναι αυτά, της Φύρομ είναι εκείνα. Αυτά είναι τέλος πλέον το παιχνίδι των σύνορων. Το παιχνίδι των σύνορων έχει αίμα. Σήμερα πήγε να παιχτεί παιχνίδι σύνορων στη Συρία, 120.000 νεκροί. Στο Ιράκ πήγε να παιχτεί το ίδιο, 1.000.000 νεκροί. Στο Αφγανιστάν τα ίδια. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας για να παίζουμε με τα σύνορα. Πρέπει να αποφασίσουμε. Αυτά είναι τα σύνορα και οι λαοί από εκεί και πέρα και οι κυβερνήσεις να βρουν έναν τρόπο συνύπαρξης. Να πάμε και στη λωρίδα της Γάζας. Διπλή ονομασία η οποία δεν αφήνει κανένα περιθώριο διεκδικήσεων και επεκτατισμών. Και πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί, διότι αυτά είναι θέματα τριβής, είναι θέματα για να πουλάνε όπλα οι έμποροι των όπλων, είναι θέματα για να δημιουργούν αστάθειες στην περιοχή και μέσα από την αστάθεια και την αποδυνάμωση τη δική μας, μας αποδυναμώνουν όλα αυτά. Σε αναγκάζουν σαν χώρα δηλαδή να ξοδεύεις, να σπαταλάς χρήματα από εδώ και από εκεί, ας πούμε, για κινδύνους πραγματικούς ή ιδεατούς. Διπλή ονομασία χωρίς να υπάρχει περιθώριο κοινώς αμφισβήτησης των ακριβώς, σύνορων. Χωρίς καμία αμφισβήτηση των σύνορων. Και της ιστορίας και όλων αυτών των. Να πάω σε ερωτήσεις τηλεθεατών. Αν θα έπρεπε, ρωτάει τηλεθεατής, να κυβερνήσετε με κάποιο άλλο κόμμα, με ποιο θα συμφωνούσατε πιο πολύ? Ένα θα μας πείτε ή δύο. Φαντάζομαι απευθύνεται για... Ρωτάει για συνεργασίες. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα πηγαίνατε, για παράδειγμα? Κοιτάξτε, συνεργασίες. Εμείς θα σας πω πολύ απλά πώς το βλέπουμε. Ξέρουμε ότι την εντολή δεν θα τη δώσει ο Κάρολος Παπούλιας στους οικολόγους πράσινους, ακόμα και αν εκλεγούμε. Γιατί θα πάρουμε ένα μικρό ποσοστό. Θα τη δώσει είτε στη Νέα Δημοκρατία στην αρχή, είτε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Κάποια στιγμή εμείς δεν θα πάμε με τη Νέα Δημοκρατία. Όχι. Δεν θα πάμε. Θεωρούμε ότι αυτό το κεφάλαιο έχει λήξει. Εάν έβγαινε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αποφασίσει τι θέλει. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει πρώτα να φτιάξει ένα καλό πρόγραμμα, να δούμε ποιο είναι αυτό.
και να δούμε αν είναι βιώσιμο το πρόγραμμά του και πραγματικό και αντιστοιχεί στις ανάγκες των ανθρώπων. Δηλαδή πρέπει να τα ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Είναι έτοιμο τα κυβέρνηση. Μόνο με το θα πάω και θα πω τη Μέρκελ και θα την αναγκάσω, δεν γίνεται πρόγραμμα. Έχω την εντύπωση ότι το πρόγραμμά του δεν αντανακλά αυτή τη δυνατότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, για να κυβερνήσει, δεν σημαίνει ότι είναι μόνο το πρόγραμμα το πρόβλημα. Το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι να αποφασίσει. Θέλει ένα μέτωπο. Εάν θες ένα μέτωπο δυνάμεων, πάβεις να ασχολείσαι με τον εαυτό σου τόσο πολύ και με το πώς εσύ θα μεγαλώσεις. Γιατί πόσο θα μεγαλώσεις, θα πας στο 30, 32, 35%, θα βγάλεις 100, 120, 140 βουλευτές. Και μετά τι θα κάνεις, θα φωνάξεις τον ένα και θα του πεις: δώσ' μου και εσύ 12 ψηφαλάκια, δώσ' μου και εσύ άλλα 3, κάναμε 156 και κάναμε κυβέρνηση. Δεν κυβερνάται η χώρα με αυτόν τον τρόπο. Η χώρα αυτή για να κυβερνηθεί θέλει μεγάλες πλειοψηφίες. Πλειοψηφίες, οι οποίες θα είναι ετερόκλητες έτσι κι αλλιώς. Άνθρωποι όμως που να συγκλίνουν με διαφορετικές ιδέες, με διαφορετικές καταβολές. Μέσα εκεί βλέπουμε τον εαυτό μας. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ πει ότι εγώ το ανοίγω το παιχνίδι, ότι εγώ καλώ τις πολιτικές δυνάμεις και λέω βάζω εγώ 5 σημεία στο τραπέζι, να βάλουν και οι άλλοι 3 σημεία, ένας, 2 σημεία ο άλλος. Εάν έτσι δοθεί η πεποίθηση σε εμάς ότι μπορούμε να κάτι να αλλάξουμε σε αυτή τη χώρα, θα συμπορευτούμε. Τώρα, η συμπόρευση. Επειδή όπως σας είπα δεν με ενδιαφέρει ούτε η καρέκλα των Βρυξελών, ούτε τα ωφέλη που δίνει αυτή η καρέκλα. Σας λέω ότι εμείς δεν μας ενδιαφέρουν τα Υπουργεία. Εμείς αν δούμε ότι υπάρχει ένα διέξοδο και υπάρχουν κάποιες μίνιμουμ εγγυήσεις, μπορούμε να στηρίξουμε μια κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση η οποία θα αλλάξει τα δεδομένα. Μέχρι εκεί μπορούμε να φτάσουμε. Εμείς όμως να συμπαρασυρθούμε και να καταστραφούμε σε ένα πρόγραμμα το οποίο θα περιορίζει το ότι να φύγουν αυτοί και να έρθουμε εμείς και ό,τι γίνει, όχι. Πάω σε ερώτηση τηλεθεατή πάλι. Πολιτική ρωτάει ένας, θα υπογράφετε τα μνημόνια αν είχατε βρεθεί στη θέση των εκάστοτε πρωθυπουργών που τα υπέγραψαν? Όχι. Δηλαδή πτώχευση αν λέει. Ξέρετε ότι πριν 3 χρόνια ζούσαμε μια άλλη εποχή. Πριν 3 χρόνια μπορούσαν να είχαν γίνει άλλα πράγματα. Ναι, φαντάζομαι αναφέρεται στην εποχή που είπε ο τότε πρωθυπουργός, έλεγε λεφτά δεν υπάρχουν, λεφτά υπάρχουν έλεγε, έτσι. Μετά λεφτά δεν υπάρχουν, πάμε στο Δουνουτού. Ναι, αυτά είναι σοβαρά και σε όλη αυτή την ιστορία. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ήξερε τι υπάρχει. Είχε. Φυσικά. Και εκείνη την εποχή κρατούσες πολλά εργαλεία στα χέρια σου. Αυτά τα εργαλεία με την πολιτική που ακολουθήθηκε τα χάσαμε όλα ένα-ένα. Εκείνη την εποχή μπορούσες να τους πεις ότι οι τράπεζές σας είναι μπλεγμένες σε αυτό το παιχνίδι της φούσκας, που δεν ήταν ελληνική φούσκα μόνο, ήταν μια μεγάλη φούσκα η οποία άπλωνε και η οποία κινείται σε όλο τον αναπτυγμένο και τον ευρωπαϊκό κόσμο. Συνεπώς εκείνη την εποχή μπορούσες να διαπραγματευτείς πολύ διαφορετικά από ό,τι τώρα. Να και να μην υπογράψεις τα μνημόνια. Να πάω και στο τελευταίο, επειδή σας έχουμε δει να συμμετέχετε ακτιβιστικά ως συντονιστής σε πολλές αποστολές, όπως για παράδειγμα σε αυτή το ένα καράβι. Μάλιστα. Για τη Γάζα που είχε γίνει ολόκληρη ιστορία, είχατε συλληφθεί τότε, αν θυμάμαι καλά. Τρεις φορές με έχουν συλλάβει. Έχω κατέβει το 2008, περάσαμε τότε. Ήταν το πιο πετυχημένο ταξίδι και η πιο ωραία μέρα της ζωής μου. Έγινε σύλληψη σε ποιες, σας πήγαν σε φυλακή? Πάντα στα διεθνή ύδατα. Ναι. Μας πήγανε στο ανακριτικό κέντρο του ΑΣΔΟΤ. Ναι, ναι. Και μετά με πήγαν στη φυλακή. Αλλά σε ποια φυλακή σας είχαν πάει? Η φυλακή είναι της Μπερσέβα, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Ούτε ήξερα γιατί. Πόσο καιρό μείνατε? Με είχαν λίγες μέρες, αλλά το ζήτημα είναι ότι ήταν πολύ βίαιοι. Δηλαδή, σε μένα, πολύ βίαιοι. Δηλαδή, στο ανακριτικό κέντρο με κράτησαν τελευταίο, γιατί ήμουν ο επικεφαλής, ήμουν ο συντονιστής της αποστολής. Είχαν προηγουμένως γίνει η φόνη στο τουρκικό πλοίο. Εμείς είχαμε, το δικό μας το πλοίο ήταν το μόνο πλοίο στο οποίο είχαμε βάλει σειρματοπλέγματα. Ετοιμαζόμασταν δηλαδή, να τους δυσκολέψουμε. Μας αφήσαν τελευταίους, γύριζαν γύρω μας. Με τα ελικόπτερα, με αυτά, ας πούμε, το ψάχνανε. Επί 2 ώρες υπάρχουν τα βίντεο, όλα αυτά υπάρχουν. Επί 2 ώρες, ας πούμε, τους λέγαμε δεν σας το παραδίδουμε το πλοίο. Ελληνικό πλοίο δεν παραδίδεται με ελληνική σημαία. Η ερώτηση μου, κάποια στιγμή επενέβησαν, ναι, και είχαμε τις πρώτες αψιμαχίες με τα τέιζερ και με αυτά. Μας βάλαν τα σιδερικά στο κεφάλι. Σε μένα, επειδή τους είπα, καταρχήν τους είπα ότι εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη, τον κόσμο μην αρχίσει να τον πειράζεται. Αλλά μετά στο ΑΣΔΟΤ με κακομεταχειρίστηκαν και πήγα στον άλλο κόσμο και ήρθα, γιατί με επανέφεραν βέβαια. Με απεινιδωτές, με κάποιες ενέσεις που έγιναν, γιατί εντάξει, μου σπάσαν κάποια κόκαλα, μου σπάσαν το πόδι, 4 πλευρά. Ήταν πολύ βίαιη
Πριν κλείσουμε, θα ήθελα με δύο λόγια. Που ζητούσαν αποτυπώματα αγγλικά για του Στάδη να πάρει. Θα ήθελα με δύο λόγια να κάνετε μια εκτίμηση για το Παλαιστινιακό. Τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Με δύο λόγια όμως, γιατί με πιέζει ο χρόνος να κλείσουμε. Ναι. Το Παλαιστινιακό περνάει δύσκολες μέρες, γιατί έχει αποσταθεροποιηθεί όλη η περιοχή γύρω-γύρω. Χωρίς ένα μίνιμουμ στήριξης από τις γύρω χώρες. Τώρα η Αίγυπτος είναι όπως είναι, η Συρία όπως είναι. Και έχει πέσει και λίγο και το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινής γνώμης. Εμείς είναι αλήθεια ότι συνεισφέραμε και μας το αναγνωρίζουν, το είχαμε σηκώσει κάπως ψηλά. Πρέπει να σταθεροποιηθεί λίγο η κατάσταση. Και πρέπει βέβαια και οι Παλαιστίνοι να βρουν έναν καλύτερο τρόπο μεταξύ τους να μπορέσουν να συνεργαστούν. Η εκτίμησή σας ποια είναι όμως? Τώρα που μιλάμε, έχουν ανατιναχθεί και τα τούνελ τα οποία έχουν φτιάξει και η χώρα αυτή ασφικτιά. Νερό, ηλεκτρισμός, τα πάντα. Πολύ δύσκολη η ζωή τους. Η εκτίμησή μου είναι ότι μόνο αν δούμε τους Αμερικανούς να αρχίσουν να αποσύρονται, προσπαθώντας να διατηρήσουν μια σταθερότητα στην περιοχή, μπορούμε να δούμε κάποια μικρά βήματα. Η εκτίμησή μου όμως είναι, και αυτή πρέπει να την πάρουν υπόψη τους οι Ισραηλινοί, όσο και αν με εκτιμούν ή δεν με εκτιμούν. Δεν έχω κάτι με τους Εβραίους, ας πούμε, που λέμε αυτά τα αντισημιτικά. Είναι σαν χλαμάρες, ας πούμε. Έχω φίλους Εβραίους, εξαιρετικούς φίλους, και μέσα εκεί και μέσα στην Ιερουσαλήμ και έξω στο εξωτερικό και αυτά. Δεν είναι εκεί το θέμα. Εγώ τα έχω με την πολιτική του Ισραήλ, η οποία είναι μια πολιτική η οποία είναι ρατσιστική και βίαιη και άδικη. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να καταλάβουν ότι οι Παλαιστίνοι δεν θα εκλείψουν. Οι Παλαιστίνοι δεν θα τα καταθέσουν τα όπλα που λέμε. Θα αντέξουν. Δεν θέλουν να πουλήσουν την ταυτότητά τους. Έχουν μια ταυτότητα οι άνθρωποι. Δεν θέλουν να γίνουν απλώς έτσι, να υπάρχουν σαν κάτοικοι στη χώρα τους. Συνεπώς θα πρέπει να τους δοθεί αυτό που τους αξίζει και να βρεθεί μια λύση. Αλλιώς θα συνεχίσει η κρίση εκεί. Μάλιστα. Και δεν θα είναι υποφελία του Ισραήλ αυτή η ιστορία. Το Ισραήλ θα βρεθεί κάποια μέρα σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Πρέπει να καταλάβει ότι γύρω του έχει 300 εκατομμύρια Άραβες, είναι πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια μουσουλμάνοι σε αυτόν τον πλανήτη. Δεν είναι όλοι ακραίοι. Υπάρχουν οι ακραίοι. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι με αρκετό μυαλό. Υπάρχουν χώρες που αναπτύσσονται εκεί ή που έχουν δυναμική να αναπτυχθούν. Τι θα κάνει το Ισραήλ? Θα κάθε σαν τον κούκο εκεί μέσα και θα πολεμάει μόνο εναντίον όλων? Γιατί? Για ένα πουκάμισο αδιανό. Πρέπει να βρει έναν τρόπο να συνυπάρξει. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ να σας ευχαριστήσω σήμερα πολύ. Και είχαμε αυτή τη συζήτηση. Σας εύχομαι και καλή επιτυχία στις ευρωεκλογές και καλά. Τη μάχη που δίνεται για τις, φυσικά για τις Βρυξέλλες. Και εσάς, κυρίες και κύριοι που μας παρακολουθήσατε, θα είμαστε πάλι μαζί σας εδώ, ζωντανά, στην τηλεόραση της Ζούγκλας, την επόμενη Κυριακή, 5 με 6 το απόγευμα. Γεια χαρά.